Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή βράδυ, εκπομπή Πόλης, Πολίτης, Πολιτικής στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, με τη Σύνοδο Κορυφής ακόμα σε εξέλιξη, καθώς εκτός από το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα το οποίο την απασχόλησε, χωρίς ουσιαστικές αποφάσεις, καθώς πάνε για την 6η Μαρτίου, οπότε θα πάρει μέρος στη Σύνοδο και η Τουρκία, που ο ρόλος της είναι καταλυτικός στην αντιμετώπιση του θέματος. Υπάρχει και το θέμα του Brexit, όπως το λέμε, δηλαδή της σχέσης και της παρουσίας της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απασχολεί έντονα τους Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτή την ώρα ή σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών. Παρατάθηκε ουσιαστικά η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το αντικείμενο, ενδεχομένως συνεχιστεί και αύριο, αναζητώντας συγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελών. Θα συζητήσουμε φυσικά το προσφυγικό, που μας απασχολεί έντονα και είναι το θέμα της επικαιρότητας, αλλά και τα άλλα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, με τους δύο εκλεκτούς μας προσκεκλημένους, τους οποίους σας παρουσιάζω ευθύς αμέσως. Είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιάννης Αμανατίδης, τον οποίο βλέπουμε κιόλας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Πλάκα. Χαίρομαι που είμαι ιδιαίτερα κοντά σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ως μέλος της κυβέρνησης σε αυτό το πόστο έχει πάρει μέρος σε πολλές από αυτές τις διεργασίες και συναντήσεις και θα μας δώσει έτσι και πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασιάδη. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Θα μας μεταφέρετε και εσείς τις πληροφορίες σας και όλα τα νεότερα και από τις επαφές που έχει ο κύριος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες με Ευρωπαίους ηγέτες, τις επαφές γνωριμίας, θα λέγαμε, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους συναδέλφους του εκεί. Κύριε Αμανατίδη, πριν πάμε στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής, ξέρω ότι σας έφερα στο στούντιο από μία συνάντηση με μία αντιπροσωπεία από την Σμύρνη. Τι αφορούσε αυτή η συνάντηση με τους Τούρκους εκπροσώπους της πόλης? Άρα βρέθηκα, χαιρέτησα τον Δήμαρχο Σμύρνης, είναι ένα γεύμα το οποίο κάνει ο Δήμαρχος, είναι καλεσμένος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι οι σχέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει με πάρα πολύ καλό τρόπο και με επιτυχία ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης. Είναι με μια μεγάλη αποστολή, όπως έγινε γνωστό, με 21 περίπου και επιχειρηματίες και πρόσωπα της πολιτικής, αλλά κυρίως επιχειρηματίες από το επιμελητήριο της Σμύρνης, το οποίο υπέγραψαν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάποιες δράσεις οι οποίες είναι να γίνουν και στην έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Σμύρνη. Είναι μια πολύ πετυχημένη προσπάθεια, ιδιαίτερα μάλιστα αν το βάλει κάποιος και κάτω από το πρίσμα της διακυβερνητικού συμβουλή, το G2G, Government to Government, θα γίνει μεταξύ των δύο κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας στις 8 Μαρτίου στη Σμύρνη. Η πόλη μας έχει ωφεληθεί από αυτή την θετική πολιτική την οποία ομολογουμένως έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τη διασύνδεση την ακτοπλοϊκή. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα εξελιχθούν και θα έχουμε αποτελέσματα μεταξύ Σμύρνης και Θεσσαλονίκης. Και επειδή τον είχα γνωρίσει όταν κατέβηκα κάτω στη λειτουργία που έκανε ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο ναό του Βουκόλου και στο ναό της Αγίας Φωτεινής, και θεώρησα υποχρέωσή μου τότε να επισκεφτώ τον Δήμαρχο της πόλης, εκεί τον είχα γνωρίσει και με προσκάλεσε όταν θα ήταν εδώ να το δω και πέρασα να πούμε μια καλησπέρα. Προκύπτει κάτι από αυτή την καλησπέρα. Έχουμε καμιά είδηση έτσι? Πάντα οι καλές σχέσεις οι οποίες υπάρχουν προκύπτουν θετικά γεγονότα. Τονίστηκε ξανά η θέληση και των δύο Δήμων αλλά και των παραγόντων, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη όσμωση και αυτή θα φέρει αποτελέσματα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιφέρεια, είμαστε δικημένοι. Και εμείς, τουλάχιστον όσοι είμαστε από την περιφέρεια, προσπαθούμε, και εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, προσπαθούμε να φέρουμε πράγματα στην πόλη μας, στην περιοχή μας. Και μην ξεχνάτε ότι είναι μια πόλη η οποία μαστίζεται από την ανεργία, μαστίζεται από την κρίση και οτιδήποτε θετικό, έστω και ένα λιθαράκι να έρθει στην πόλη, αυτή είναι η δουλειά μας και η δουλειά μου. Και πάντα είναι στην καρδιά μας η πόλη, την οποία από αυτήν εκλεγήκαμε και αυτήν υπηρετούμε. Και τι έχετε πετύχει να φέρετε στην πόλη? Θα το δείτε το επόμενο διάστημα. Αυτό θα φανεί. Δεν θέλω να... Είναι η δόξα λωνών. Εμείς είμαστε από πίσω συνήθως, να ξέρετε. Δηλαδή στο παρασκήνιο. Όχι, για να χαμογελάτε, κάτι έχετε να μας πείτε. Θα έρθουν. Θα γίνει και η διασύνδεση και η αεροπορική γραμμή. Αλλά πιστεύω και η διασύνδεση ακτοπλοϊκή θα επιτευχθεί άμεσα. Και ταυτόχρονα οι συμφωνίες οι οποίες γίνανε με τον οργανισμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μια επιτυχία επίσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
θα φέρει αποτελέσματα και θα φέρει και κόσμο. Άλλο τίποτα επί του στενού υπουργικού σας αντικειμένου ή να περάσουμε στα τις... Την είδηση είπα να σας δώσω στο τέλος. Ναι, όχι, εμείς στην αρχή θέλουμε για να έχουμε τον χρόνο να τη συζητήσουμε. Ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη κάτω στην Αθήνα, παρουσία και του διπεάρχη του κ. Πλωμαρίδη και των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Υγείας αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουμε τις διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξει επιτέλους, να ξεκινήσει το όνειρο αυτό που έχουμε για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Άγιος Παύλος. Είναι ένα γεγονός το οποίο το παλεύω και το παλεύουμε και οι βουλευτές εδώ και 3 χρόνια, πριν να ήμασταν ακόμα κυβέρνηση. Με τα κυβερνητικά καθήκοντα και την αλλαγή της κυβέρνησης, νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε, να ξεμπλοκάρουμε τις διαδικασίες και με νομικό τρόπο και με κοινοβουλευτικό τρόπο θα λυθεί το θέμα. Σε αυτό έχουμε τη συμπαράσταση, το ξέρω, δεν ξέρω, ο κύριος Αναστασιάδης ίσως είναι στη Β, αλλά στην Α, όσοι ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το γνωρίζουν. Και επιτέλους ξεμπλοκάρουμε. Η Θεσσαλονίκη πάσχει από μια έπαση. Έχει πληγεί από μια πολιτική που ήταν το κλείσιμο κρεβατιών. Με τις συγχωνεύσεις όλο αυτό που έγινε. Ειδικά η ανατολική περιοχή και ειδικά το καλοκαίρι που δεχόμαστε και κόσμο από τη Χαλκιδική, αλλά και η θέση του νοσοκομείου που είναι στην περιφερειακή οδό, μπορεί να δεχθεί. Άρα χρειάζεται να γίνει μια νέα πτέρυγα. Η νέα πτέρυγα όμως αντιμετώπιζε προβλήματα όπως τα ειδικτουσιακά του οικοπαίδου που είναι δίπλα, το ίδιο το νοσοκομείο. Αυτό θα το ξεμπλοκάρουμε με νομικό τρόπο. Με κοινοβουλευτικό τρόπο, με συγχωρείτε. Με νόμο ή τροπολογία στη Βουλή ή με κάποιον άλλο τρόπο. Ωραία, αυτό ξεκίνησε. Βούληση, έγινε μια μεγάλη σύσκεψη, η οποία έγινε σήμερα, έγινε το μεσημέρι, γι' αυτό και είναι είδηση. Η οποία δεν έπαιξε πουθενά και νομίζω ότι με τη θετική συμβολή όλων και των δημάρχων και του Δημάρχου Καλαμαριάς, αλλά του Διπεάρχη και των παραγόντων. Τι δυναμικότητα κλινών μιλάμε, ότι θα είναι αυτή η πτέρυγα και φυσικά σημαντικό κομμάτι. Μιλάμε για 120. Ναι, για 120 ειδικά στις μέρες μας είναι η χρηματοδότηση. Υπάρχουν προγράμματα, είναι το δεύτερο. Να ξεμπλοκάρει αυτό, γιατί οι μελέτες οι οποίες υπήρχαν επί χρόνια, αυτές δεν προχωρήσανε. Γιατί ακριβώς κολλούσανε σε θέματα τα οποία θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολιτική βούληση και συμφωνία να λυθούν. Άρα θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Πολύ είναι σημαντική. Η θετική εξέλιξη, πιστεύω. Πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι το Πάσχα να έχει τελειώσει, τουλάχιστον το ξεκίνημα. Και από εκεί και μετά είναι η ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα. Το οποίο θα βρούμε για την κατασκευή. Αλλά όλο κολλούσε μέχρι εδώ. Δηλαδή μας λέγανε υπήρχαν προγράμματα, αλλά δεν ξεκόλλησε το πρώτο στάδιο. Να ξεκινήσουμε και έτσι κι αλλιώς ξέρετε στην Ελλάδα η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Σωστό. Και, όπως και ευχαριστώ λέτε, πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να το πω. Ευχαριστούμε πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας έτσι μέσα από τη συχνότητα της TV 100. Πάμε τώρα να δούμε αν υπήρξαν, κύριε Υπουργέ, θετικά νέα και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τουλάχιστον στο κομμάτι του προσφυγικού έχει ολοκληρωθεί. Είπαμε για το περιβόητο Brexit συζητάνε τώρα, το οποίο έτσι, φυσικά πολύ σημαντικό και αυτό και θα ήταν πρώτο θέμα αν δεν είχαμε το προσφυγικό μεταναστευτικό. Αλλά εμάς τώρα μας αγγίζει και άμεσα αυτό το ζήτημα. Είστε ικανοποιημένος από τις εξελίξεις? Φαίνεται πως δεν πήραμε αυτό που ζητούσαμε, να υπάρχει ρητή διατύπωση για το θέμα των βόρειων συνόρων στο κείμενο συμπερασμάτων. Μέχρι τις 6 Μαρτίου. Η συμμετοχή της Τουρκίας σε 6 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει, νομίζω θα είναι περισσότερα από θετική. Ήδη στην ανακοίνωση η οποία υπάρχει, βλέπετε ότι υπάρχει εστίαση και πολύ σωστά. Και είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ασκήθηκε συνολικά από τη χώρα, έτσι ώστε η επικέντρωση, το focus δηλαδή των ενεργειών να είναι προς τη μεριά της Τουρκίας, όπου εκεί μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και αποτελεσματικότερα, αν θέλετε. Άρα το θεωρείτε θετικό το γεγονός ότι στρέφονται έτσι τα βλέμματα στο ρόλο της Τουρκίας. Και όχι μόνο της Τουρκίας, γιατί αν θα δείτε γίνεται αναφορά και για τις άλλες χώρες. Και όντως χρειάζεται και ενίσχυση και του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Αντίστοιχα υπάρχουν άλλα 1 εκατομμύριο και άλλα 2 εκατομμύρια σε άλλες χώρες. Άρα η Ευρώπη κοιτάζει αυτό, όπως κοιτάζει και τη σύναψη συμφωνιών με κράτη όπως το Πακιστάν και το Αφγανιστάν για την επαναπρόθεση ατόμων τα οποία τώρα δεν τα δέχονται. Ξέρετε ότι υπήρξαν άτομα τα οποία στείλαμε και δεν μας τα δεχτήκανε. Άρα σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει. Ένα σχόλιο να πάρουμε και ένα μανατίδι και από τον κύριο Αναστασιάδη που ακούει έτσι υπομονετικά την εισαγωγική μας συζήτηση. Ακούσαμε ωραία πράγματα. Ακούσαμε ειδήσεις καλές όσον αφορά την νέα πτέρυγα, βέβαια πολύ καλό. Μακάρι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Ό,τι έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής είναι πάρα πολύ θετικό και το χαιρετίζουμε βέβαια και είμαστε. Ναι, και ο κύριος Αμαντίδης είπε άλλωστε ότι και οι βουλευτές, οι συνάδελφοί σας στην Άλφα, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να αντιδράσει. Συζητάμε για πολιτικές αντιπαραθέσεις σε τέτοια ζητήματα. Πολιτικές αντιπαραθέσεις είναι. Όχι, λέω σε τέτοια ζητήματα. Πλαίσιο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και συμφωνίες να προωθείτε θέματα. Πάντως δεν είδα πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη στο προσφυγικό.
Κοιτάξτε, υπήρξε ταύτιση των επιδιώξεων του κύριου Τσίπρα και της κυβέρνησης και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο, πολύ θετικό. Δεν ξέρω αν μπορεί βεβαίως, αυτό το δούμε μετά, να διευρυνθεί και σε άλλους τομείς πολιτικής αυτό. Πράγματι είναι έτσι και πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης με αυτή τη στάση του δίνει μια άλλη νότα και άλλον τρόπο λειτουργίας στην πολιτική. Οι αντιπαραθέσεις γίνονται στο εσωτερικό της χώρας και γίνονται μάλιστα και πολύ σκληρές όταν αυτές χρειάζεται στο κοινοβούλιο και οπουδήποτε αλλού. Όταν είμαστε στο εξωτερικό, δεν θέλω να πάμε πίσω να δούμε πώς συμπεριφέρθηκε η σημερινή κυβέρνηση ή γιατί φτάσαμε εδώ με τη λογική των ανοιχτών συνόρων κτλ. Ναι. Και πώς επιδεινώθηκε αυτό το πρόβλημα του προσφυγικού. Αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει ένα πολύ κρίσιμο πρόβλημα. Θεωρώ ότι το κρισιμότερο πρόβλημα, ίσως και μεγαλύτερο από το οικονομικό ναι. πρόβλημα. Από αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να σταθούμε όλοι αρρωγοί και συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι αν θέλετε και συστρατευόμενοι με την πολιτική, την εθνική για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό έκανε ο κύριος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις συναντήσεις του με τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και νομίζω αυτό είναι μια πολύ σωστή στάση και ίσως είχε και τα κάποια αποτελέσματα. Τα βοήθησε, λέτε, και η δική του θέση στους κεντροδεξιούς ηγέτες τους οποίους είδε. Μα βεβαίως, όταν φαίνεται στο εξωτερικό ότι σύσσωμη η ηγεσία, η πολιτική στηρίζει το θέμα αυτό και στηρίζει τις θέσεις της κυβέρνησης, σαφέστατα και αυτό είναι πάρα 6 Μαρτίου βεβαίως θα έχουμε τώρα την κρίση ουσιαστική. Πήραμε μία παράταση όσον αφορά την απόφαση για τα σύνορα. Θα τολμούσα να πω πάντως, κύριε Αναστασιάδη, κρίνοντας από τις δηλώσεις τουλάχιστον μετά τις επαφές που είχε και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας βεβαίως και περισσότερο κύριε Μανατίδη, πως διαμορφώνεται σε θεσμικό επίπεδο της Ευρώπης και στην πλευρά της Γερμανίας, που κακά τα ψέματα έχει κομβικό ρόλο, ένα θετικό κλίμα αναφορικά με τα ελληνικά αιτήματα και τις ελληνικές θέσεις. Παρά τις πιέσεις που μπορεί να υπάρχουν από Τσεχία, Πολωνία και ποιες άλλες χώρες. Για το Σλοβακία, πραγματικά και είναι. Ουγγαρία, ποιες είναι οι Ουγγαρία και η Αυστρία, κάπως μπορούμε να πάρουμε. Ναι. Ναι. Νομίζω η Αυστρία και η Ουγγαρία στέκονται πιο σκληρά και η τελευταία απόφαση της Αυστρίας να δέχεται 80 πρόσφυγες την ημέρα ήταν απρόσμενο νομίζω και ξάφνιασε τους πάντες. Και ασκούνται πιέσεις, φαντάζομαι, προς αυτή την κατεύθυνση να αρθεί αυτή η απόφαση. Εκτιμώ ότι η απουσία της Τουρκίας από την συζήτηση λειτουργήσε αρνητικά, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν φτάσαμε σε απόφαση και πως η Γερμανία και κυρίως οι βόρειες χώρες, όχι μόνο η Γερμανία, έχουν αντιληφθεί πού εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα και πού πρέπει να ασκήσουν πιέσεις. Και κυρίως αντιλαμβάνονται ότι εάν η απόφαση ή η θέληση ή τέλος πάντων η πρόταση των τεσσάρων χωρών υλοποιηθεί, αυτομάτως καταργείται και η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μετατοπίζονται τα σύνορα στα βόρεια μας. Ουσιαστικά σε μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν δεν πιστεύω ότι το θέλει η Γερμανία και υπ' αυτή την έννοια πιέζει και τις χώρες, αλλά και ασυπική πίεση και στην Τουρκία για να ελέγξει τις ροές, κάτι για το οποίο δεν είμαι πολύ σίγουρος εγώ, γιατί έχει δείξει σημάδια η Τουρκία στο παρελθόν. Δεν έχει δείξει καλά δείγματα γράφης. Κύριε Μαρτίδη, εσείς είστε αισιόδοξος μετά το κλίμα που διαμορφώθηκε στις επαφές που είχε ο κύριος Τσίπρας με τους και την τριμερία, ας πούμε, σήμερα κτλ. Ναι, καταρχήν θεωρώ, αν δείτε την απόφαση και την μελετήσετε καλά, θα δείτε ότι όντως πρώτον εστιάζεται στο κομμάτι στην Τουρκία. Δεύτερο, ότι η συνθήκη Σέγγεν πρέπει να εφαρμόζεται από όλους. Ναι. Αυτό είναι μήνυμα προς την Αυστρία. Τρίτο, ότι η χώρα μας θα βοηθηθεί με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, πράγμα το οποίο το περιμένουμε, γιατί έχουμε πληρώσει πολύ μεγάλο ποσοστό από τις υποχρεώσεις μας προς τη δημιουργία των hot spots και των κέντρων μετεγκατάστασης. Και άρα από τη μεριά μας έχουμε. Κοιτάξτε, όμως. Φτάσαμε τελευταία μέρα να προσπαθούμε να παρουσιάσουμε. Κάτω από την πίεση. Έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν έπρεπε να φτάσουμε. Θα αντιπαρέλθω, αλλά γιατί θέλω να σας πω και γι' αυτό. Ωστόσο, όμως, αυτά είναι τρία θετικά σημεία.
Αν μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, οι φωνές που ακούγονται από ορισμένες χώρες, όπως είπε, στην ομάδα του Βίζερβερ που είναι, πρώτα απ' όλα είναι για δικούς τους εσωτερικούς λόγους. Το δεύτερο όμως, πιστεύω ότι έχει σχέση και με προγράμματα ή αυτά κονδύλια τα οποία κατευθυνόνται σε αυτές τις χώρες και ίσως μειώνονται λόγω της ανακατανομής τους. Πιθανόν. Και ίσως είναι ουσιαστικότερος λόγος και ίσως είναι και ανακατανομή, ένα. Ανακατανομή λόγω του προσφυγικού, λέτε. Ναι, ναι. Των νέων και αναγκών που δημιουργούνται κτλ. Μεταφορά πόρων από κάποιους κωδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτό είναι ζήτημα. Θα λυθεί. Ναι. Δεν είναι πλειοψηφικές. Δεν είναι πλειοψηφικές. Δεν μπορεί να διαμορφώσει ισορροπίες. Όχι. Τίποτα. Είναι περισσότερο πολιτικό ζήτημα. Ναι, δηλαδή. Είναι περισσότερο πολιτικό, θεωρώ ότι είναι πολιτικό ζήτημα. Αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας έτσι ώστε να δείχνουν ότι. Ποτέ δεν υπήρξε αυτή η πολιτική των ανοιχτών συνόρων με την έννοια που τέθηκε έμεσα από τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν είναι, αυτό λένε αυτοί ακριβώς που λένε ότι η χώρα μας είναι. Αυτό το λέει η υπουργός σας, κύριε συνάδελφε, δεν το λέμε εμείς. Η κυρία Σαββατοπούλου. Αυτό δίνει επιχειρήματα σε αυτούς ακριβώς, αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούν. Πιστεύω ότι. Εντάξει, το έθεσε με χαμηλό τόνο ο κύριος Αναστασιάδης, όμως και από τη Νέα Δημοκρατία δεν τίθεται πλέον. Και όντως αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ταύτιση, θεωρώ, και πρέπει να υπάρχει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν χωρούν πολιτικά κομματικά παιχνίδια. Η χώρα πρέπει να βγαίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και αυτή είναι η δύναμή της. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι και στην διάσκεψη που είχε γίνει των Προέδρων των Αρχηγών των Κομμάτων υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητήθηκε η συνένεση σαν εθνικό θέμα αντιμετωπίσης και το προσφυγικό. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες και εδώ θέλω να εξάρω τις δηλώσεις και να πω πολλών παραγόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Γιούγκερ, του Σούλτς, της ίδιας κυρίας Μέρκελ, του Ολάντ, του Προέδρου του που τον είδε προχθές και στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Μάουερ, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι πήγαν, επισκέφτηκαν και κάνουν θετικές δηλώσεις για την ίδια τη χώρα μας. Και αυτό βοηθάει τη χώρα μας. Και δεν θα γίνουν ποτέ πλειοψηφικές οι απόψεις. Γιατί ακριβώς είπε και αυτό που υπόθηκε και από τον κύριο Αναστασιάδη. Γιατί δεν θα υπάρχει. Η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινή δράση και η ελληνική. Αν αυτά τα δύο δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες, από την Ευρώπη, τι ζητάει, περισσότερα χρήματα. Υπάρχουν θέματα ως προς τώρα, βέβαια, το βασικό αίτημα για το ρόλο της Τουρκίας, ώστε να μην προχωρήσουν ιδέες και σκέψεις για το κλείσιμο των βόρειων συνόρων, που είναι πολιτικά ζητήματα. Μετά τι ζητάμε, ζητάμε περισσότερη οικονομική στήριξη. Να εφαρμοστεί. Θέλουμε να το συνδυάσουμε και με την οικονομική κατάσταση και την αξιολόγηση. Γιατί τώρα γίνεται ένα μπραντεφέρ γίνεται κιόλας και στην Ευρώπη γύρω από αυτό. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνουν πράξεις. Δηλαδή τι, η κατανομή των προσφυγικών ροών στις χώρες όπως έχουν. Αυτό που έχουν αναλάβει σαν δέσμευση με την υπογραφή τους θα πρέπει να το τηρήσουν. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, η βοήθεια η οποία έχει ζητηθεί έχει φτάσει σε αρκετά σημαντικό βαθμό, αλλά απομένει να ολοκληρωθούν. Δηλαδή και στα άτομα το πόσα είναι για τον Frontex, ποια είναι τα μηχανήματα τα οποία δεν είναι. Είναι μηχανήματα όχι μόνο πανάκριβα, δεν υπάρχουν κιόλα. Για την ταυτοποίηση που έχουμε ζητήσει πολύ περισσότερα. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, να ολοκληρωθούν. Αυτά είναι. Και βεβαίως η κατανομή στις χώρες, αλλά και η επαναπρόθεση μέσα από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχόλιο, κύριε Αναστασιάδη, γιατί ο κύριος Καμένος τώρα, δεν θέλω να το βάλω στην ατζέντα ακόμα, έλεγε ότι σίγουρα θα κλείσουν τα σύνορα και ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Γιατί ο κύριος Αμανατίδης, βλέπω, το υποβαθμίζει το θέμα των πιέσεων των τεσσάρων. Δύο εκτιμήσεις έχω και θα σταματήσω για να πει ο κύριος Αναστασιάδης. Δύο εκτιμήσεις. Το ένα είναι ότι συζητούν πλέον οι πολιτικοί ηγέτες, δηλαδή ο Ομπάμα και ο Πούτιν. Ναι. Άρα πλέον μπαίνει και η πολιτική λύση, η οποία πρέπει να είναι με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη του λαού της Συρίας, του προβλήματος της Μέσης Ανατολής. Τώρα για λύση στην πηγή του προβλήματος. Ακριβώς. Τώρα, ναι. Και όταν έχω φτάσει στο επίπεδο του ότι οι δύο ηγέτες λένε και βγάζουν προς τη δημοσιότητα ότι ξεκινούμε να συζητάμε για το θέμα αυτό, είναι μία αρχή. Και το δεύτερο βέβαια που σας είπα είναι ότι γίνεται πλέον focus, εστίαση στην περιοχή αυτή για να βοηθηθεί μέσα και προς το εσωτερικό, όχι μόνο στα παράλια, αλλά και προς το εσωτερικό. Ωστόσο, είναι δύο γεγονότα τα οποία μου επιτρέπουν σημαντικά. Να είμαι αισιόδοξο. Δεν είναι δηλαδή επειδή έχω γενικά αυτή τη γνώμη, είναι σε γεγονότα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει φτάσει στα όρια του και επίκειται λύση από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η λύση, αν θα είναι η τριχοτόμηση ή η διχοτόμηση της Συρίας. Εν τέτοια περίπτωση, φαίνεται ότι εκεί θα σταματήσει η σύραξη και ενδεχομένως θα κοπούν και οι ροές. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας εφησυχάζει εμάς. Διότι υπάρχουν ήδη πρόσφυγες και στην Τουρκία αλλά και σε άλλες χώρες που είναι έτοιμοι να περάσουν τη θάλασσα για να έρθουν προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη ξέρετε ότι είναι ελκυστικός τόπος και προορισμός για πάρα πολλούς
από τους κατοίκους αυτών των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Αυτό σημαίνει ότι εμείς σαν χώρα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή με καθυστέρηση σχεδόν ενός χρόνου και κάτω από πιέσεις εφαρμόσαμε αυτά τα οποία έπρεπε όσον αφορά την υποδοχή των προσφυγών. Καθυστέρησε λέει, την κυβέρνηση, ενδεχομένως δεν αξιολόγησε και εγκαίρως το μέγεθος του ζητήματος. Καταρχήν είχε γίνει η σύνοδος του Οκτωβρίου, εκεί είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να κάνει όλα αυτά που κάνουμε τώρα με μεγάλη ταχύτητα και είναι θετικό και παρήγορο που έστω και τώρα κατά από την πίεση και με την παρέμβαση του στρατού γίνονται. Αυτά αν είχαν γίνει τότε δεν θα είχαμε φτάσει εδώ, δεν θα είχαμε φτάσει δηλαδή στην απειλή εξόδου από τη Σέγγεν και στις δηλώσεις αυτές των τεσσάρων χωρών της Βίζερμπαχ και της Αυστρίας, οι οποίοι μας κουνούν το δάχτυλο. Πέντε αυτές οι πέντε χώρες. Ναι, κύριε Αναστασιάδη, να σας κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί είναι πρόκληση για μένα. Γιατί εδώ για να μας κάνετε παρένθεση. Είσαστε και βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά που είπατε πως η κυβέρνηση κάνει τώρα, εσείς λέτε με καθυστέρηση, είναι και τα περιβόητα hot spot στα νησιά, αλλά και τα κέντρα με την κατάσταση προσφύγων. Ναι, όπως δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Κέντρα προσφύγων, ας το πούμε. Που συζητείτε να είναι στην Β' περιφέρεια. Θέρμη λένε άλλοι, Διαβατά φαίνεται πως προχωράνε κανονικά. Όχι, φαίνεται, προχωράνε κανονικά οι εργασίες. Ποια είναι η θέση σας, είσαστε βουλευτής αυτής της περιοχής? Κοιτάξτε, έπρεπε να είχε γίνει μια πολύ καλύτερη διερεύνηση, συζήτηση και στρατηγική. Και νομίζω ότι. Τώρα αυτά που βλέπουμε είναι αποκλειστικά πλάνα της TV100 από το χώρο μέσα του στρατοπέδου Αγνωστοπούλου. Νομίζω ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου είναι ατυχής. Να. Και είναι ατυχής για τον εξής λόγο, διότι εγγύς της περιοχής, έξω από εκεί στα όρια, βρίσκονται Ρωμά και Παλαινοστούντες, ευαίσθητες δηλαδή κοινωνικές ομάδες, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα, προβλήματα μεταξύ τους. Μάλιστα. Και αυτός ο φόβος είναι ακόμη μεγαλύτερος αν αντιληφθούμε και επισημάνουμε το γεγονός ότι οι αστυνομικές δυνάμεις τα τελευταία χρόνια και στο νομό μας αλλά και σε άλλες περιοχές είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένες. Αυτό το έχουν πει και συνδικαλιστές αστυνομικοί. Και από ανθρώπινο. Δεν θα είναι φυλακή για τους ανθρώπους. Όχι, δεν θα είναι φυλακή. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι φυλακή. Όχι, δεν το λέω ότι θα είναι φυλακή. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κοινωνία ή τέλος πάντων μια ομάδα ανθρώπων που πρέπει να έχει μια παρακολούθηση τέλος πάντων. Μάλιστα. Θέρμη, λέτε ότι θα ήταν καλύτερα. Κοιτάξτε, γιατί όχι και στη Θέρμη και γιατί η δήλωση του κυρίου Τόσκα. Ότι εκεί δεν πρέπει να πάνε, διότι είναι ακριβή περιοχή. Σας ενόχλησε αυτή η δήλωση? Βεβαίως με ενόχλησε. Βεβαίως με ενόχλησε, διότι είναι γεγονός ότι. Τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης ενόχλησε πολύ. Κοιτάξτε, η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι μια περιοχή πάρα πολύ υποβαθμισμένη. Έχουν πάει πάρα πολλές δράσεις εκεί που υποβαθμίζουν την περιοχή. Απλά τώρα εδώ μιλάμε για ανθρώπους, δεν είναι βαριές δραστηριότητες όπως ακούω, κύριε Αναστασιάδη. Λένε κάποιοι έρχονται εδώ, λέει διάφορες δραστηριότητες και διάφορες βαριές λειτουργίες κτλ. Άνθρωποι είναι εδώ. Διωγμένοι άνθρωποι από τον πόλεμο. Εντάξει, είναι. Θεσσαλονίκη είναι προσφυγωμάτων. Θα έρθω σε εσά αμέσω για το σχολείο σα, κύριε Υπουργέ. Είναι διωγμένοι άνθρωποι, αλλά ο φόβο πάντα υπάρχει. Η Θεσσαλονίκη δέχτηκε από το 1990 και μετά μεγάλο όγκο προσφύγων. Προσφύγων όμω και ατόμων που ήμασταν ομόθρηση και ομόγλωση, αν θέλετε. Σε ελληνοπόντιους λέτε. Ναι, ενταχθήκαν και εντασσόταν πολύ πιο εύκολα στην κοινωνία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τους ταυτίσουμε με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν μια εντελώς άλλη κουλτούρα, άλλη λογική, άλλο πολιτισμό. Καταγράφω λοιπόν τη διαφωνία σας με το χώρο των διαβατών και ότι έπρεπε να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση και διαβούλευση. Και βεβαίως και θα έλεγα και εγώ, έπρεπε να είχαμε ερωτηθεί και όλοι οι βουλευτές. Εμείς δεν ερωτηθήκαμε. Μάθαμε από τα μέσα τέλος πάντων. Εσείς ερωτηθήκατε, κύριε Μανατίδη. Που χωροθετείτε. Που θα γίνει τέλος πάντων. Ναι. Θα σας πω. Είναι κυβέρνηση αυτό, βεβαίως και ερωτήθηκε. Σχεδίασε μάλλον. Μην το λέτε. Δεν είναι αρμοδιότητα του, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι στην αρμοδιότητά του και σίγουρα έχει πολλά έτσι και σαν. Σαφέστατα δεν είναι στην αρμοδιότητα. Κοιτάξτε, γνώριζα τις συζητήσεις οι οποίες γινόταν στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κινδύνων. Την κατάληξη βέβαια την έμαθα. Ωστόσο, εντάξει, κάποιες από τις προτάσεις. Ήταν αναδιαφικές, λέτε. Ναι, θεωρώ. Κυρίως εκεί προς το λιμάνι, νομίζω, αυτές οι προτάσεις. Η πληροφόρηση που είχα ήταν ότι από την αρχή υπήρξε θετική αποδοχή από τον Δήμαρχο, λέτε. Από εκεί. Ναι. Άρα σχεδιάστηκε από την αρχή προς τα εκεί.
Δεν είναι μια εγκατάσταση η οποία θα μείνει για πάντα. Είναι ένα κέντρο υποδοχής. Ώστε να χρειαστεί, λέτε, να γίνει κοινωνική ένταξη. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κάποια... Πόσο καιρό θα μείνει. Θα σας πω. Ένα ποσοστό θα μείνει. Ένα ποσοστό θα ενταχθεί. Όχι εκεί όμως με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Με τις σκηνές όπου θα είναι εκεί. Αυτό είναι ώσπου να γίνει η επαναπρόθεση. Ναι. Δηλαδή η διαλογή, η επαναπρόθεση κλπ. Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μείνουν οι άνθρωποι μήνες και χρόνια. Κάποιοι θα μείνουν. Αυτοί θα ενταχθούν με άλλο τρόπο. Με τα προγράμματα της ΥΠΑ, της θερμοστήρας.